Κυρία Δροσούλα, σε φώναξα εδώ, γιατί θέλω να με βοηθήσεις, ακούς? Ο παππούς, ο δικός σου? Εδώ, εδώ, στο στόμα κοίταμε. Ο Περικλής και εγώ δεν τα βρήκαμε. Δεν τα βρήκατε? Θα σου πω εγώ. Τα χωράφια του παππού του Περικλή είναι κολλητά με τα χωράφια του παππού του δικού σου. Άλλο λέω. Από την ημέρα που παντρευτήκαμε, συνέχεια τσακωνόμαστε. Από τη μεγάλη ελιά και πάνω είναι τα χωράφια του Περικλή και από το πηγάδι και κάτω τα δικά σου. Θέλω να βγεις και να πεις στο χωριό ότι δεν τα πάμε καλά και μάλλον θα χωρίσουμε. Γιατί καλέ να τα χωρίσετε? Ένα αντρόγυνο είστε, όλα δικά σας είναι. Αφού μια δήλωση τα κάνετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα πεις στο χωριό ότι χωρίζουμε για τα κτήματα. Για τα χρήματα? Α, δεν μου λες. Μήπως σου βάλε λόγια εκείνος ο γιατρός, που σε γλυκοκοιτάζει? Δεν με γλυκοκοιτάζει κανένας γιατρός. Αμάρε, Δροσούλα, έχω τον Περικλή, έχω και όλο το χωριό να αντιμετωπίσω. Καλά, κοριτσάκι μου, καλά. Καλά, κούκλα μου, μη στενοχωριές. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα σε κανένα. Ούτε για τα κτήματα, ούτε για τον Περικλή. Να, σορκίζω, να μην σώσω να κουνήσω από εδώ. Σορκίζομαι, να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Τάφος! Εντάξει, τώρα νιώθω καλύτερα. Αφού συνεννοηθήκαμε. Ωραία. Τον αγώνα. Σκέφτομαι. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Τι είπε? Είναι βέβαια αγώνα, αλλά είναι. Την Αταλία. Είναι αγώνα, τι. Όχι, όχι, την Αταλία. Τώρα βρέθηκε και ο αγώνα. Έλα, 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 έλα. Έλα να συζητήσουμε, να βρούμε μια άκρη. Άντε πάλι τα ίδια. Είπαμε, ρε παιδάκι μου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν θα συζητήσουμε τι έκανες και τι δεν έκανες εσύ. Θέλω να δω πώς θα σερβίρουμε στο χωριό ότι εγώ και ο Περικλής χωρίζουμε. Ο Περικλής είπε. Άσε τι είπε ο Περικλής, εγώ τι σου λέω. Ναι, μωρέ. Πες μας ότι χωρίζεις τώρα, γιατί εγώ και ο Περικλής. Τέλος πάντων, χωρίζεις γιατί είσαι ερωτευμένη με άλλο. Ω, αυτή την κουβέντα εδώ μέσα δεν την ξαναλέμε. Αλήθεια δεν είναι? Ακουρανιά. Εγώ θέλω να μείνω στο χωριό, δεν θέλω να φύγω από εδώ πέρα. Μπα, θα μετακομίσεις τις κατομουριές ο κύριος Λεβέντης? Όπα, ούτε αυτή τη λέξη την ξαναλέμε εδώ πέρα, Λεβέντης. Τίποτα. Χωρίζω γιατί δεν θέλω να είμαι άλλο παντρεμένη. Θέλω να μείνω μόνη μου. Μόνη στη ζωή σου, έλα. Και όσο θέλεις χόρευε, όσο θέλεις γέλα. Αυτό στα ψέματα τώρα, ε. Στα αλήθεια. Εντελώς στα αλήθεια. Στα αλήθεια. Διότι δεν θέλουν και πολλοί να μου κρεμάσουν τίποτα κουδούνια. Και ο Περικλής. Πάρτο να μωρεί τον Περικλή. Σιγά το κελεπούρι πια. Ναταλίτσα μου, Ναταλίτσα μου, αγάπη μου, αλήθεια το λες. Λοιπόν, να δεις τώρα όλα θα γίνουν όπως πρέπει όλα. Μακάρι, γιατί. Έχω φτύσει αίμα για να με αποδεχτούν. Δεν θέλουν πολύ αυτές καμιά βρώμα να μου βγάλουνε. Μωρέ, σε ζηλεύουνε, μωρέ, γιατί εσύ είσαι αστέρι, φλενάδα μου. Μορφωμένη είσαι. Μας οργάνωσες τις γυναίκες, όλα τα κάνεις τέλεια. Και μετά πάει και ο σύλλογος. Πάει και ο αγροτουρισμός, ο αγροτουφεκισμός θα γίνει. Θα με του φεκίσουν στην πλατεία. Απαπαπαπα, όχι, 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 τέρμα. Και οι έρωτες και οι ιδίες και όλα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ναι, μωρέ, δεν σου πάει εσένα η καταπίεση του άντρα. Εσύ είσαι ελεύθερο πουλί. Ούτε το πουλί το ξανά λέμε εδώ μέσα. Τι κάνουν οι γυναίκες? Δουλειές δεν έχετε? Ρίχνουμε τα κουκιά να δούμε ποια θα σε πάρει. Χιουμούρ το ζουζουνί. Άκου να δεις, Ναταλία. Στο λέω να το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ, ρεζίλι, στο χωριό δεν γίνομαι. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Μη με διαολίζετε, λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ θα καθίσω μέσα να δω το μάτς. Απιώ τις μπύρες μου. Αφάω τα μεζεδάκια. Πού είναι τα μεζεδάκια? Έρχονται. Και επειδή το ξέρω ότι δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα, παρήγγειλα δυο πίτσες, οι οποίες και ήρθαν. Έλα εδώ, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, έλα εδώ, αυτές είναι αντρικές δουλειές. Ορίστε και οι πίτσες, αφεντικό. Α, έχει έρθει στον κήπο ο κύριος Λεβέντης, ο γιατρός. Αρρώστησε κανείς? Τώρα θα αρρωστήσει. Φέρνει και πίτσες τώρα το σκασμένο. Έξω το γάμος. Τα παιδιά, αυτό ήταν τέρμα. Εντάξει. Με βλέπω πάλι για μετακόμιση. Μία στα νιάτα μου, μία στη μέση ηλικία. Στα γεροντάματα λένε. Σκάσε ρε! Σκάσε ρε! Που δεν τολμάει κανείς να φυσήξει τη μύτη του εδώ πέρα, έρχεται όλο το χωριό του, φέρει χαρτομάντιλο. Για συμπαράσταση, μωρέ! Γιατρέ, πώς από εδώ? Περικλή μου, πήγαινα στο νοσοκομείο. Ήμουν περαστικός από τις κατομουριές και λέω. Δεν κόβω κανένα χόρτο να τα στείλω στη μάνα μου να κάνει καμιά πίτα. Εσύ θα πας την πίτα, γιατρέ. Εγώ έφαγα τη χειρόπιτα όμως. Τι εννοείς όμως, Περικλή? Άξιο, γιατρέ. Yeah. Εδώ δεν είναι Αθηνά. Εδώ μας ξέρουν όλοι. Μας παρακολουθούν όλοι στο χωριό και ξέρουν τι κάνουμε. Χαμογέλα λοιπόν. Χαμογέλα και πάμε μέσα να τα πούμε. Τώρα! Περικλή! Καλώς τον Νίκ! Καλώς τον σωτήρα μου! Μην κοροϊδεύεις, αν δεν ήμουν εγώ να σε σώσω. Έλα μέσα τώρα και τα πούμε. Καλώς τον Νίκ!
Άντε, μηνά μου και θα σε διώξει ο Πιτσαδόρος. Να δω τον γιατρό. Ο πίνος που ο γιατρός ήρθε. Έλα, έλα μηνά. Άντε, αγόρι μου. Άντε. Γεια σας, κορίτσια. Λοιπόν, οι γυναίκες. Οι άντρες έχουν μια αντρική κουβέντα εδώ πέρα. Άντε να πηγαίνετε. Δεν κατάλαβες, Περικλή. Και οι δυο σας δεν καταλάβατε. Εσύ δεν κατάλαβες, Ζουζουνί. Είπαμε, ο άντρας σου έχει δουλειά, Ζουζουνί. Περικλή, μην προκαλείσαι. Εγώ δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο να πω. Περαστικός ήμουν να μαζέψω χόρτα. Περαστικός σου, εσύ, όπως το λες. Ναι, ήρθες, έχω... πέρασες, έφυγες. Δεν θέλω την απόδειξη. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα. Όχι, δεν έχει να πας πουθενά. Δεν έχω να πάω πουθενά εγώ. Ναταλίτσα μου, πάμε εμείς στην κουζίνα να σου πω για ένα γλυκό καινούριο. Περικλή, μου στην κουζίνα πάμε. Ναι, μη σε χρειαστώ να σε φουγιάξω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να πηγαίνω, έτσι. Όχι, είπαμε, δεν πας πουθενά. Άκου να δεις, γιατρέ. Τελειώσανε τα θέατρα. Τώρα, σαν άντρας προς άντρα. Θα μιλήκουμε. Αν πρέπει να μιλήκουμε, ας μιλήκουμε. So, you think you can dance, eh? Το χοντρένεις. Το χοντρένεις. Ρε φιλενάδα, λες να πάθει τίποτα ο Περικλής. Τίποτα θα πάθει ο Περικλής. Θα του δώσω ένα μάθημα και θα πάει από εκεί που ήρθε του άλλου. Καταλαβες. Διότι μεγάλα λόγια ξέρω να λέω κι εγώ. Αλλά δεν τον έχω ικανό να παλέψει για καμία. Μωρέ, ήρθε ο Χριστιανός, αγαπάει. Μ' αγαπάει. Μα δεν είχα παντρευτεί τον Περικλή, θα σου έλεγα εγώ που θα είχε πάει η αγάπη του τώρα. Ανταγωνιστικό είναι το θέμα. Πρέπει να με κερδίσει από τον άλλον, καταλαβαίνεις. Ωραία, τι φιλενάδα, έχω γαστέρι. Σφάζεται τα παλικάρια στην ποδιά της. Ρε παιδάκι μου, είναι θέμα DNA. Είναι βλαμμένοι άνθρωποι, πώς το λένε. Δεν είναι θέμα να είσαι η Σκλεναρίκοβα, ας πούμε. Α, μην το λες. Πολύ ησυχία ακόμα, ρε, φοβάμαι. Πάω. Πού πας? Πάω, είπα. Παίξτε μπάλα, τρέξτε λιγκέρα το Ριβάλτο. Παίξε μόνο η Βραζιλιάνα, μόνο για σάμπα είσαι. Ξέρετε, δεν μπορείς ο Μπόρχα, είναι ποδοσφαιριστής τελικά. Βλέπεις αυτό που βλέπω? Δεν βλέπω τίποτα, φοβάμαι. Ο Τζόρζεβις πώς έρθει μαθαίνει για να δει σύνταξη. Τρέχα, μωρή καράφλη, γρία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να εσωφαρίσεις στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και το κόλλο. Την κολάρα τα αυτιά, χωρίς. Την κολάρα τα αυτιά. Την κολάρα τα αυτιά. Δεν πιστεύω. Κάτι βλέπουν το μάτς. Βλέπουν το μάτς. Και τρώνε πίτσα. Και πίνουν μπύρα. Παπακούνα! Πού το θυμήθηκε στον Παπακούνα? Είχε αποσυρθεί. Μ' αρέσει που δεν σφαζόντουσαν τα παλικάρια στην ποδιά σου. Κάνε τσάμπα χάρη και σπάς το πλακωνό της για χάρη σου. Γιατί παίζει η επίθεση σαν να παίζει άμυνα? Τι γίνεται, κάτι γίνεται. Έξω από σπίτι μου και δύο τώρα, έξω. Μια να σου πω, Ανταλία, είμαστε ακόμα παντρεμένοι, είναι για δικό μου σπίτι. Ακόμα παντρεμένοι, καλά, άντε ρε κουνηθείτε κι εσείς. Οικογενειακή αιστεία. Άντε. Κάτσε με μισή ωρίτσα ακόμα, σε παρακαλώ πολύ. Ανταλία, να δούμε το μάτι σου που γράφω ότι δες, διαζύγια, καρδιά, ότι δες. Αυτό καλεθός που γράφει το διαζύγιο, λέμε. Δώσε μου την απόδειξη, εσύ που έλεγες. Ορίστε την απόδειξη. Τι είναι? Το Ροστίδη, κοιτάξτε τι δυνάμεις έχει. Φοβερά φυσικά προσόντα, βέβαια, γυρίζει την μπάλα έξω. Ευκαιρία που χάνεται για τον Ολυμπιακό, επιμένει. Γκολ, κολάρα, πω, την κολάρα τώρα αυτή. Λοιπόν, αγόρια, μόλις με το καλό τελειώσει το μάτς, μου αδειάζετε τη γωνιά και οι δύο! Όποιος θέλει πάντως μπορεί να έρθει να κοιμηθεί. Κανέναν μακριά, τίποτα. Από εδώ και πέρα μόνη σαν το λεμόνι. Αφού στο όπιο Χριστιανός, άσε με να δω το ποδόσφαιρο και μετά θα σου υπογράψει το διαζύγιο. Σοβαρός άνθρωπος, επιστήμονας. Τάλε κουάλε με το σαχαροπλάστη. Κάτι και βλέπουν ποδόσφαιρο. Καλά, αυτά είναι ωραία τα αντρικά. Άμα δεν δουν το ποδόσφαιρό τους, άμα δεν μεθύσουνε, άμα δεν σου κατορίζουν το καπάκι της τουαλέτας, άμα δεν φλερτάρουν μου, ποια γυναίκα περάσει από μπροστά τους, δεν είναι άντρες. Βέβαια δεν είναι άντρες, είναι άνθρωποι πολιτισμένοι. Πάω να φύγω και έτσι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα επανακάμψουν. Πού πας, Χριστιανή μου? Δεν σου λέγεται και μεγάλο στόμα. Εγώ! Εσύ βέβαια, ποιος εγώ. Για στο χωριό, τι θα πούν, καλέ. Μπορείς κασίλα μου θα πει το χωριό. Πες στον Περικλή, θα του πω σε ποιο δικηγόρο να πάει να υπογράψει το διαζύγιο. Και στο γιατρό τι να πω. Θα του πεις να πάει να πνιγεί. Καλέ, έτσι θέλεις, πόσο θα λείψεις.